Καλημερίζω τον καλό συνάδελφο, συντάκτη, συγγραφέα, ένας από τους ανθρώπους που ξέρει όσο ελάχιστη όλες τις πτυχές του Κυπριακού, όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και σε σχέση με τον Ελληνισμό και την Ελλάδα, τον Κώστα τον Βενιζέλο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε πακέτο. Ναι, πάμε πακέτο. Νομίζω ότι καταρχήν θα είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες όμως κάποια στιγμή θα συναντηθούν, γιατί η Τουρκία πάντα επιδίωκε έναν εφόλης της ύλης διάλογο πακέτο για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, που θα αφορά και τον διαμοιρασμό της θάλασσας και του φυσικού αερίου. Και βεβαίως, αν πάμε και λίγο πιο προχωρημένα, να καταστήσει τις δύο χώρες πολιτικά εξαρτήματά της φιλανδοποίησης, δηλαδή της Ελλάδος και της Κύπρου. Κώστα Βενιζέλο, θέλω να σε ρωτήσω αρχικώς για αυτή τη λεγόμενη άτυπη. Τώρα, τι άτυπη είναι, με ΟΗΕ μέσα, με Ελλάδα, Τουρκία και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, τις δύο κοινότητες. Θέλω να μας το εξηγήσεις, να το καταλάβει και ο πολλής κόσμος, αυτή η πενταμερής, και πώς σχετίζεται τελικώς. Γιατί ακούω να ομνιούν όλοι στις ψηφίσματα, αποφάσεις του ΟΗΕ. Μα εδώ έχει περάσει 1,5-2 χρόνια τώρα. Γίνεται στην Κυπριακή, ως το έλα να δεις. Δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα κάτσουμε, να το πω σχηματικά, οι δύο κοινοτάρχες, ο Τατάρ, ναι, ναι, και ο Αναστασιάδης, κοινοτάρχης. Αυτό θα γίνει για τρίτη φορά, γιατί υπήρξαν και δύο άλλες. Σωστά. Διασκέψεις το 2017, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, όπου εκεί η Λευκοσία αποδέχτηκε να μην εκπροσωπηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως τι έλεγαν και τι επικαλέστηκαν γνωματεύσεις κλπ. Επί της ουσίας η πρόσκληση αφορά τις δύο κοινότητες και έτσι αντιμετωπίζεται η πενταμερής. Τώρα, γιατί γίνεται τώρα και γιατί ξεκινάνε ξεκινά και ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για ένα ξέπλυμα της κατοχικής Τουρκίας εν ώψη και των συζητήσεων τον Μάρτιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί προφανώς αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια κίνηση τακτικής. Θεωρώ ότι θα μπούμε και στα βαθιά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πάει χωρίς ατζέντα στις ερευνητικές. Η Κύπρος προσέρχεται σε αυτή την άτυπη πενταμερή με την Τουρκία να επιμένει σε δύο κράτη. Με τον Τσαβούσογλου να επιμένει ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν θέλαμε δύο κράτη, αλλά έχει ξεπεραστεί η συζήτηση με τον Κραντ Μοντάνα, και επίσης εμένα μου είπε δύο φορές ο Αναστασιάδης ότι θα μπορούσε να συζητήσει αυτό το μοντέλο, το δύο κρατών. Και εδώ να σημειώσουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει δύο κράτη, συνομοσπονδία θέλει, συνομοσπονδία δύο κρατών, για να μπορεί να ελέγχει και το βόρειο και το νότιο τμήμα της Κύπρου και πρωτίστως στη θάλασσα και το αέριο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα γίνει στην πενταμερή? Πάμε με δύο διαφορετικά αφηγήματα. Γιατί μετά από Τσαβούσογλου είχε πει τις ιστορίες με τον Αναστασιάδη, και από ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αυτό πρέπει να το πούμε, δεν το είπε μόνο στο Τσαβούσογλου, το είχε πει σε πάρα πολύ κόσμο. Έχει εφεύρει το θέμα της χαλαρής ομοσπονδίας, και όπως ξέρετε η χαλαρή ομοσπονδία μπορεί να μειωθεί πολύ διαφορετικά, μπορεί να είναι και στα όρια της συνομοσπονδίας, μπορεί να είναι και συνομοσπονδία. Πάμε λοιπόν στην πενταμερή να ακούσει ο Γενικός Γραμματέας, γιατί αυτό τους είπε η απεσταλμένη του χθες, θέλει να σας ακούσει ξανά αν έχετε κοινό όραμα, και εφόσον κοινό όραμα δεν θα υπάρχει, κάποιος θα εμφανιστεί εκεί ως απομηχανήσεως, και από ό,τι ξέρουμε στο παρασκήνιο αυτός είναι το Λονδίνο, να πει ότι μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση, μια μέση κατάσταση. Θα βρεθούμε λοιπόν σε μια κατάσταση υποπίεση να προσαρμοστούμε στις τουρκικές απαιτήσεις. Και θέλω να πω εδώ μια λεπτομέρεια που μπορεί να μην έχει σημασία για το ευρύτερο κοινό. Στις δύο εξέσεις που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας για το Κυπριακό και την Ειρηνευτική Δύναμη την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αναφορά σε Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχει αναφορά σε Κυπριακή κυβέρνηση, ούτε εκεί στο σημείο όπου κάθε
έξι μήνες σε ό,τι αφορά την ουφική, επαναλαμβάνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση πληρώνει ένα μέρος των εξόδων της ειρηνευτικής δύναμης, όπως και η Ελλάδα βεβαίως. Αυτό το πράγμα δεν αναφέρεται και είναι προφανές γιατί δεν αναφέρεται, επειδή ακριβώς δεν θέλουν μια διάσκεψη με κυπριακή δημοκρατία, αλλά θέλουν μια διάσκεψη με δύο οντότητες, δύο κοινότητες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί. Το κυπριακό πολιτικό σύστημα συνενεί όλο σε αυτή την κατεύθυνση. Ας μην το καθορίσουμε αν θα είναι χαλαρή, πιο σφιχτή, αν θα είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία. Αλλά συνενεί στην ουσία στην αυτοκατάργηση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, της κυπριακής δημοκρατίας και την εμφάνιση ενός νέου μορφώματος, όπως και αν λέγεται. Όχι, δεν θα έλεγα ότι συνενεί. Υπάρχουν φωνές βεβαίως που θεωρούν ότι είμαστε στο 47ο χρόνο από την εισβολή, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπήρξε και μια συζήτηση εδώ από την τοποθέτηση του αναπληρωτή Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού του Κυβερνώντος Κόμματος, πρώην Υπουργού Οικονομικών του κ. Χάρη Γεωργιάδη, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει να δούμε τις νέες πραγματικότητες. Έχουν φύγει, ενώ έχουν πεθάνει οι περισσότεροι πρόσφυγες, οι περιουσίες έχουν αξιοποιηθεί, τα κατεχόμενα, και πρέπει να δούμε μια λύση με μια άλλη. Και βεβαίως υπήρξε μια διαφοροποίηση από το κόμμα του, υπήρξε αρκετές. Ωραία, ωραία, Κώστα μου, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Αυτά, οπότε το αφήγημα που αφήνουν να ξεδιπλωθεί οι Τούρκοι, το νήμα το παίρνουν και κάποιοι στις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα. Βεβαίως, Γιώργο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο. Γιατί και το 2004 λογάριαζαν χωρίς το ξενοδόχο και ο ξενοδόχος, οι πολίτες συντριπτικά έχουν απορρίψει ένα στρεβλωτικό σχέδιο που προωθήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και τους Αγγλοαμερικανούς, το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και νομίζω ότι και αυτή τη φορά. Το πάνε από την πίσω πόρτα, ναι. Όμως τώρα. Είσαι σίγουρος ότι θα οδηγηθεί σε δημοψήφισμα ένας τέτοιος σχεδιασμός ή δεν την ξαναπατάνε? Νομίζω ότι υπάρχει το προηγούμενο και νομίζω ότι είναι λίγο ακραίο να θεωρήσουμε ότι μπορεί το 2004 να υποβλήθηκαν σε χωριστά δημοψηφίσματα το σχέδιο και τώρα να μην υποβληθεί. Τώρα αν θα το πάρουν μέσω της Βουλής, νομίζω θα έχει πάρα πολλές αντιδράσεις και θα βιώσουμε, δεν ξέρω σε τι αντιπαραθέσεις και σε ποιο βαθμό. Νομίζω ότι όμως λογικά θα πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα και τότε εκεί δεν θα έχουν να κάνουν με τους πολιτικούς που είναι επιρρεπείς σε διάφορες ιδέες και αφηγήματα, αλλά από τους πολίτες. Και θέλω να πω ότι εδώ, αυτή τη φορά είναι και πιο δύσκολο για αυτούς, καθώς βιώνουμε και τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Ποιος έχει εμπιστοσύνη με αυτή τη Τουρκία να κάνει μια συμφωνία? Κώστα Βενιζέλο, θέλω να μου πεις το εξής. Η Ελλάδα, τι εισπράττει εκεί στην Κύπρο μας, η Ελλάδα γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτή την εξέλιξη? Εντάξει, το ένα κομμάτι είναι οι διερευνητικές, θα μας πεις μια κουβέντα και για αυτές, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου στο ότι αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε άτυπη πενταμερή. Υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να το πω έτσι, να σκουντίξει το κυπριακό πολιτικό σύστημα για να του πει τι πας να κάνεις εκεί, υποβιβάζεσαι? Έχω την, όχι την εντύπωση, νομίζω υπάρχει η πληροφορία ότι όταν η κυρία Λούτ είχε επικοινωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση τηλεφωνικά, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια άτυπη πενταμερή και θεωρώ ότι αυτό, από τη στιγμή που η Λευκωσία είναι έτοιμη να συνενέσει, δύσκολο νομίζω να υπήρχε αντίδραση, παρόλο που για να είμαστε σωστοί, αντίδραση σε επιλογές της Λευκωσίας υπήρξαν στο παρελθόν επί της προηγούμενης κυβέρνησης στην Ελλάδα, όταν υπουργός εξωτερικών ήταν ο κ. Κοζιά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δηλαδή, όταν η κυπριακή κυβέρνηση θα μπορούσε να συζητά εγγυήσεις ή παραμονή στρατευμάτων, η Αθήνα είχε παρέμβει και μάλιστα είχε, αν θυμάσαι και εσύ θα πρέπει να θυμάσαι, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο
μια ολοκληρωμένη πρόταση στα θέματα της ασφάλειας. Και υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης. Κόντεψε να πέσει και ξύλο στην Ελβετία. Κόντεψε να πέσει και ξύλο, όπως έγραφε ο συναδελφός μας ο Μιχάλης. Ναι, ο οποίος ήταν εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά πες μου, επειδή έρχονται και οι διερευνητικές που χθες διαψεύδαμε, εμείς είπαμε δεν παίζουμε τις κουμπάρες το βράδυ, ασμένοντας όμως μόλις μας πήραν τηλέφωνο θα πάμε και έχουμε μείνει στο ότι εμείς συζητάμε ΑΟΖΗ, Φαλοκρηπίδα ή άλλοι, ο Τσαβούσογλου, που μαρτυριάρει τον λες. Ψεύτη για την ώρα δεν τον λες σε αυτά. Ναι, μαρτυριάρει. Μαρτυριάρει τον λες, λέει όλα. Εγώ σε ρωτώ και θέλω το σχόλιο σου. Μήπως όλο αυτό το πακέτο είναι στο μεγαλύτερο κάδρο, Κώστα μου? Τα βρίσκουν Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Ισραήλ, φτιάχνουν κόμβους. Άρα σου λέει αυτή η κόμβη από το Ισραήλ μετά που θα πηγαίνουν, θα περνάνε από Κύπρο, Ελλάδα, Κρήτη δηλαδή. Κάπως να το κλείνουμε και με την Τουρκία. Δώστε κάτι να τελειώνουμε όλοι. Το λέω σχηματικά για να καταλαβαίνόμαστε όμως. Όχι, νομίζω ότι έχει περιγράψει μια κατάσταση η οποία είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται. Δηλαδή να είναι ένα πακέτο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να σημειώσουμε δύο στοιχεία τα οποία έχει πει ο κύριος Τσαβουζόγλου. Ένα στοιχείο από τις δηλώσεις του χθες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία είχαν προειδοποιήσει την Ελλάδα να αποδεχθεί το διάλογο αφού τον ήθελε, η Τουρκία. Το δεύτερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι τα ανοίγματα τα οποία κάνει την τελευταία περίοδο η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη υποδοχή από πλευράς τους Ευρωπαίους, γιατί θέλουν την Τουρκία κοντά. Και επειδή η Τουρκία κάνει λόγο για διάλογο με τον τρόπο που τον θέλει και επειδή η Τουρκία παρουσιάζεται έτοιμη να συζητήσει με Ελλάδα και Κύπρο, περιμένει και τα ανταλλάγματα. Και ο λογαριασμός βεβαίως δεν θα σταλεί στις Βρυξέλλες στον κύριο Μισελ, ούτε στην κυρία Μέρκελ, θα σταλεί στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Άρα, να μην περιμένουμε 25 Μαρτίου συζήτηση για κυρώσεις. Εμείς πρώτοι σπεύσαμε να πούμε ότι ξεκινάει ο διάλογος παρά τα όσα έχουν συμβεί δύο χρόνια. Και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι το διάλογος. Προφανώς. Λέει εδώ ο φίλος Μωτάκης, ρωτήστε λέει τον κύριο Βενιζέλο. Μα αφού υπάρχει συμφωνία Αστασιάδη Ερόγλου για κατάλυση Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε βγάλει μόνοι μας, λέει, τα ματάκια μας βάζοντας τα χεράκια μας. Ναι. Εκείνη η συμφωνία νομίζω ήταν η αρχή της αντίστροφης μέτρησης, γιατί η συμφωνία εκεί ουσιαστικά δεν αποδυνάμωνε το θέμα της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ήταν μια συμφωνία η οποία θεωρώ ότι έφερε πίσω, ακόμη πιο πίσω το Κυπριακό. Το Κυπριακό. Όμως η ζημιά έγινε, κατά την άποψή μου, και από το αφήγημα που άφηνε να εωρείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι θα μπορούσε να συζητήσει και κάτι άλλο εκτός από μια λύση με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λαμβάνουν υπόψη όλοι σήμερα. Κώστα μου, θεωρείς ότι ουσιαστικά υποκαθεστώς πίεσης αφόρητης Κυπριακή Δημοκρατία ως μικρότερο μέγεθος, να το πω έτσι σχηματικά, και Ελλάδα κάθονται σε αυτά τα τραπέζια και με φόντο τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε αλλαγή στην Αμερικανική διοίκηση, θα βρει και έτοιμο στρωμένο τραπέζι να τα σμπρώξει ακόμη περισσότερο, γιατί όλοι θα θέλουν να το κλείσουν με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για αυτούς, τα συμφέροντά τους είναι. Για μας βέβαια δεν είναι καλές αυτές οι εξελίξεις. Κάτι δική μου τουλάχιστον γνώμη. Ναι, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι οι Τρίτοι θα ασχοληθούν με το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό το βλέπουμε χρόνια στο Κυπριακό. Λύστε το. Θα πώς να το λύσουμε όμως, με τουρκικούς όρους? Ή θα το λύσουμε δίνοντας περισσότερα το θύμα στο θήτη? Έλεγαν πολλοί ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να κάνει κινήσεις εν ώψη αλλαγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Και δεν είμαι εξ αυτών που θεωρώ ότι η νέα Αμερικανική κυβέρνηση δεν θα κάνει προσέγγιση για ανοίγματα προς την Τουρκία. Άλλωστε, αν δούμε και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, είναι από το βαθύ κράτος του State Department οι βασικοί συντελεστές και άνθρωποι της Χίλαρη Κλίντον, οι οποίοι είδαμε πώς αντιμετώπιζε την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε ένα τραπέζι λοιπόν, αν πάμε, για να πάω στην ερώτησή σου, αν πάμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεως σε ελληνοτουρκικά και κυπριακό, με την ατζέντα ανοιχτή ή με την ατζέντα ουσιαστικά να είναι τουρκική, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ εγγραμμένο. Και επειδή είμαστε και αδύνατοι
και δεχόμαστε είμαστε και επιρρεπείς τις πιέσεις, μερικές φορές τις ψάχνουμε για να είναι άλωθοι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι μακριά από αυτό που φοβόμαστε. Άρα Κώστα, λες ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να αποδειχτούν ιστορική σημασία στις αλλαγές και μπορεί να δέσει σαν κερασάκι στην τούρτα και η ιστορία αυτής μεσογειακής που έχει αναλάβει η κυρία Ντελάιεν και ο κύριος Μπορέλ και ξανακάτσουν στο τραπέζι και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ισοτίμως και όλοι μαζί, οπότε να φύγει και το αγκάθι από την Τουρκία ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κάθονται και οι δικοί μου, το συζητάμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Και εγώ έχω ένα εύλογο ερώτημα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πει ότι δεν θέλουν αυτήν την πολυμέρη και έχουμε πείσει και τους Αιγύπτιους και τους Ισραηλινούς να λένε ότι εμείς δεν συμμετάσχουμε. Mm-hmm. Πώς αυτό το θέμα της σύγκλησης πολυμερούς έχει πει στα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο με τη συνένεση τον κύριο Μητσοτάκη και η Αναστασία. Όταν εμείς όταν λέμε στους άλλους μη δεχτείτε γιατί δεν είναι καλό για μας και μας κάνουν τη χάρη, πώς θα το εκλάβουν αυτοί ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα γίνεται αναφορά και ο κύριος Μπορέλ συζητά με τους διάφορους να συγκαλέσει αυτή την πολυμερή. Τι να σου πω τώρα, άμα στην Ελλάδα συζητάμε πώς κάτι πρέπει να πάρει και η Τουρκία στις θαλάσσιες ζώνες και στην Κύπρο συζητάνε ότι οι πρόσφυγες αν το ξεχάσουν μετά από 50 χρόνια, δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβεις. Κώστα, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Ακροατής ρωτά και είχε ενδιαφέρον το ερώτημα του. Θέλω λέει, να μου πει ο κύριος Βενιζέλος, υπό αυτό το βάρος των εξελίξεων, αποκλεί να τυναχτούν στον αέρα και οι πενταμερείς και οι διερευνητικές και να πάμε σε θερμή, πραγματικά πια θερμή ένταση με την Τουρκία, και δεύτερον ο ίδιος ποια οδό θα διάλεγε σε αυτή την περίπτωση τώρα που βρισκόμαστε? Ναι, καταρχήν δεν αποκλείω το σενάριο που περιγράφει ο Ακουρατής. Η οδός σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε, αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα, αν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, αν θέλουμε να εκτονώσουμε την κατάσταση, με αυτές τις συνθήκες το αντίθετο θα κάνουμε. Θα πρέπει να συντηρήσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να επιμένουμε σε πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, όχι με την Τουρκία να ανοίγει την αμόχωστο, την Τουρκία να αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΣ, την Τουρκία να παίρνει και να φέρνει το όρους ρέιση στην ελληνική θαλάσσια περιοχή. Θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις, όχι υπό την πίεση της επιβολής τελεσμένων. Αυτό είναι το. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε ακραίο. Είναι μια φυσιολογική προϋπόθεση, η οποία ισχύει για όλες τις διαπραγματεύσεις ανά τον παγκόσμιο, εκτός από τη δική μας περίπτωση. Δεν μπορούμε υπό αυτές τις συνθήκες να διαπραγματευόμαστε, γιατί είμαστε κάτω από πίεση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι όροι είναι επαρκείς για μας. Κώστα μου, επέτρεψε μου να σε ρωτήσω και εγώ κάτι, γιατί η χρονιά και συμβολικά δεν είναι τυχαία. Είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Εμείς ανοίγουμε διάλογο τώρα και υπό αυτό το πρίσμα που ανέφερες. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι κοντά στα 40 χρόνια έμπειρος. Τώρα δεν είσαι χθεσινός όπως εμείς και σε μία από τις κορυφαίες εφημερίδες, όχι μόνο της Κύπριου, ευρύτερα του χώρου. Θέλω να σε ρωτήσω, μπορείς να βρεις μια λογική εξήγηση σε μία συγκυρία που φαίνεται, αυτό είναι το αφήγημα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ότι ο Ερντογάν διεθνώς έχει στριμωχτεί, αυτό δεν μας λένε. Δεν του βγαίνουν, δεν είναι ο φίλος του Τραμπ. Τα έχει σπάσει με τον ένα, τα έχει σπάσει με τον άλλο. Εμείς γιατί βάζουμε αυτόν τον γκολ, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Δηλαδή γιατί μας πιάνει η πρεμούρα να δείξουμε ότι είναι διαλλακτικός και συζητά, αυτά που θέλει αυτό συζητά. Γιατί τώρα βρε αδερφέ, να το πω έτσι? Διότι υπάρχει μία ελίτ πολιτική και όχι μόνο πολιτική σε Ελλάδα και Κύπρο που χαρακτηρίζονται από το φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας και θεωρούν ότι για να καλμάρει το θηρίο πρέπει να το ταΐζουμε συνεχώς. Λοιπόν, το θηρίο κάθε φορά που το ταΐζουμε και το ταΐσαμε πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια έχει αποθρασινθεί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μην μας καταγροφήσει στο τέλος όλους.
Κώστας Βενιζέλος, την καλημέρα μας στη Λευκωσία.